Κυρία Χριστίνα Καϊλεδό, εδώ η συντονίστρια προγραμμάτων Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού φίλου, Όντω, επαγγελματίε φυσιοθεραπεία, καλώ ορίσατε, εντοπίζουν σημάδια ενδοοικογενειακή βία στου ασθενεί του. Χαίρετε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμεί που προσπάθηση. είστε εδώ. Ε... Η ημερίδα που διοργανώσαμε στις 20 του Ιανουαρίου για 20 επαγγελματίες φυσιοθεραπείας ε, είχε ακριβώ αυτή τη θεματική γιατί έχουμε εντοπίσει σε πρώτο στάδιο στο πλαίσιο ενός τριετούς ευρωπαϊκού προγράμματος το οποίο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Τάρτου της Εσθονίας. Ε, σε πρώτο στάδιο κάναμε έρευνα για να δούμε τι γίνεται σε τέσσερι ευρωπαϊκές χώρες. Γνωρίζουμε, έχουμε εντοπίσει ότι στα προγράμματα, στα επαγγελματικά προγράμματα ε, σπουδών των επαγγελματιών φυσιοθεραπείας δεν περιλαμβάνεται η αναγνώριση των σημαδιών ενδοικογενειακής ή συντροφικής βίας και σε δεύτερο στάδιο προβήκαμε σε διαδικτυακή έρευνα και στην Κύπρο για να δούμε ακριβώς όχι μόνο τις και αντιλήψεις αλλά και τις ανάγκες που έχουν αυτή η μερίδα επαγγελματιών. Να διευκρινίσω εδώ ότι ε, ε, οι επαγγελματίε υγεία και ο ρόλο του στην αναγνώριση αυτών των φαινομένων χωρίζονται σε δύο κατηγορίε: οι frontliners, η πρώτη γραμμή και η δεύτερη γραμμή. Οι επαγγελματίε φυσιοθεραπεία βρίσκονται στου επαγγελματίε δεύτερη γραμμή. Οπότε έχουμε εντοπίσει ότι παρόλο που μέσα από τη διαδικτυακή μα έρευνα, 52,9% των φυσιοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτριών ανέφεραν ότι υποπτεύονταν κακοποίηση τουλάχιστον ενό ή μία ασθενού του. Και να πούμε ότι τα σημάδια αυτά δεν σημαίνει ότι είναι πάντα μόλοπε, σπασίματα, σωματικά, αλλά και η γλώσσα του σώματο συμπεριφορικά προβλήματα όπως για παράδειγμα συχνή ακύρωση το ραντεβού. Ε, οπότε μιλούμε για μια ομάδα επαγγελματιών στην αλυσίδα στήριξη των θυμάτων ενδοικογενειακής βίας που είναι σημαντικό να έχουν κατάρτιση και στο στάδιο των σπουδών, αλλά και συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να έρθουν να συμβάλλουν στη διατμηματική συνεργασία των επαγγελματιών υγεία. Ε, και τουλάχιστον να γνωρίζουν πού να παραπέμψουν. Ε, Ακριβώ, να ξέρουν να εντοπίζουν σειρά... κάτι, να ξέρουν πού να πάνε, να ξέρουν τα επόμενα ακριβώς, βήματα. Ακριβώ, δεν αναμένουμε ναι. ότι οι, οι, φυσιοθεραπευτές και οι φυσιοθεραπεύτριε θα πρέπει να κάνουν την αναγνώριση σε πλαίσιο ε, πρώτη γραμμή, αλλά σίγουρα να ξέρουν πού να παραπέμψουν. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που είχαμε μέσα από τη διαδικτυακή μα έρευνα ήταν ότι από, από, από όσε ε, απάντησαν την έρευνα, μόνο το 17,6% προέβησαν τελικά σε παραπομπέ θυμά των θυμάτων κακοποίηση σε εξειδικευμένε υπηρεσίε. Μπορεί να είναι ένα καταφύγιο, μπορεί να είναι μια γραμμή βοήθεια. Οπότε αυτό μα δείχνει ότι από πλευρά στάσεων και αντιλήψεων γνωρίζουν και αναγνωρίζουν την ανάγκη ε, γεφύρωση του τούτου χάσματο δηλαδή ότι συμφωνούν ότι ο ρόλο του είναι σημαντικό, αλλά η αυτοπεποίθησή του στο να παραπέμψουν τελικά πέφτει γιατί ακριβώ δεν έχουν τη σημαντική αυτή κατάρτιση. Συνεπώ, δηλαδή, τώρα δηλαδή, πήραν αυτά που πρέπει, τα εφόδια, τον τρόπο, πώ όταν χειριστούν, πώ να εντοπίζουν τα σημάδια και τι να κάνουν παραπέρα. Πού να πηγαίνουν και για να υπάρξει τέλο σε αυτό το, το μαρτύριο, όπω είναι κάποιοι άνθρωποι. Ναι, και ναι. σίγουρα επειδή, όπω ξέρουμε, η ενδοκογενειακή βία, η συντροφική βία, ε, παίρνει διάφορε μορφέ. Επίση, μπορεί να συμβεί σε έναν ε, χώρο που συζούν άτομα. Οπότε, η νομοθεσία μα, για παράδειγμα, καλύπτει και ε, οικιακέ εργαζόμενε ή ναι. Οι άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Οπότε, το ότι είδαμε συγκρίνοντα τα αποτελέσματα στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Εσθονία. Ε, έχουμε δει ότι σε όλε τι χώρε που το επίπεδο αυτοπεποίθηση των επαγγελματιών να αναγνωρίσουν ε, συναισθηματικέ ενδείξει κακοποίηση κτλ. πέφτει κατά κόρυφα. Άρα τούτο έρχεται και ενδυναμώνει την ανάγκη να γίνει του τη γεφύρωση που έρχεται το τριετέ πρόγραμμα αυτό. Συνεπώ, στην Κύπρο, τι ποσοστά έχουμε σε σχέση με το κομμάτι αυτό, Δηλαδή, πόσοι φυσιοθεραπευτέ μπήκαν στη διαδικασία να, να εντοπίσουν και να παραπέμψουν περιστατικά. Ναι, τα ναι. Αυτό όμω που είναι χαμηλό ποσοστό. Άρα αυτό που, που έγινε στην πρώτη αυτή συνάντηση με τα 20 άτομα που συμμετείχαν στην ημερίδα μα ήταν η αρχή του τη αλυσιδωτή συνεργασία και να πω ότι το συγκεκριμένο μα πρόγραμμα κοινωνική παρέμβαση που διανύουμε τώρα το τρίτο έτο ε, μέσω του Εράσμου αυτού προγράμματο είναι να αναπτύξουμε πέρα από τι διαζώσει, συναντήσει με, με επαγγελματίε φυσιοθεραπεία είναι να αναπτύξουμε ε, και θα το ανακοινώσουμε το προσεχές φθινόπωρο ε, ε, ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο θα είναι δωρεάν και ευελπιστούμε ότι θα αγκαλιάσουν τα τρία πανεπιστήμια μας που προσφέρουν σπουδές φυσιοθεραπείας στην Κύπρο ε, όπως το Frederick, το European University και το University of Nicosia ε, το οποίο θα είναι δωρεάν ηλεκτρονική κατάσταση για ε, ε, Επαγγελματίε φυσιοθεραπείας και θα λαμβάνουν και μονάδες συνεχιζόμενης κατάρτισης. Συνεπώ πλέον έχουν αυτοί οι άνθρωποι την κατάρτιση να εντοπίσουν τα σημάδια ενδοκογενειακής βία και να κάνουν τα απαραίτητα. Δεν είναι πανκύπρια που έγινε αυτό. Θα η το κατάρτιση. μάθουν και οι υπόλοιποι, φαντάζομαι. Έλω... Θα, θα το διευρύνεται θα το μέτρο για να ε, μάθουν όλοι πώ πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά του <σχ> και να τελειώνει το μαρτύρο για αυτού του ανθρώπου. Ναι, η αλυσίδα στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν, αν α, τα άτομα που μα βλέπουν σήμερα ενδιαφέρονται να διαβάσουν τα αποτελέσματα τη έρευνα μα, είναι διαθέσιμα στο, στην ιστοσελίδα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ευχαριστώ. ο .tv. U. Κύριε Κυρία Καηλή, ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ. πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, Υπουργείο Εξωτερικών είναι εδώ.